Όσοι πρωτοθελήτες, όσοι έχουν τα κοινωνικά δικαιώματα, μας εξίωσε η χάρη του Θεού, ο πρόεδρος που τιμηθήσαμε την Εκκλησία μας, Άγιος Δωρόθεος, μάλιστα την ημέρα του Πνεύματος, μια και ο ίδιος, όπως και οι άλλοι Απόστολοι που σήμερα η Εκκλησία μας και της Ευαγγελικής περιποπής μας υπερθύμιζε την κλίση τους, να έρθουμε από την προηγουμένη σειρά και να ρισκάρουμε και την Ελλάδα για να συνεργάσουμε μαζί σας αυτή την ημέρα που κατέθως έχουμε καθιερώσει μετά την γέννηση του Ναού να ερχόμαστε να τελούμε την Θεία Λειτουργία και να ανανεώνουμε τους δεσπούς της αγάπης με τον σεβασμιότατο και πολυσέβαστο ποιμενάρα σας Μητροπολίτη Ενέσης κύριο Ιωήλ, με τον καλό Ευημέριο του Ναού τον Πατέρα Θανάσιο, με τους καλούς κληρικούς, τον Πρωτοσύγκυρο, τον Πατέρα Στέφανο, με τους διακόνους και με όλους εσάς τους καλούς και ευσεβείς χριστιανούς, που από την πρώτη ημέρα που σας γνώρισα, έχετε αποτυπωθεί ανεξίγυρα μέσα στην καρδιά μου. Είναι μεγάλη ευλογία του Θεού, ότι ανάμεσα στους άλλους λόγους που περιποσμούν την Ιερά αυτή και Αιγυπτική Μητρόπολη είναι και ο ναός του Αγίου Ιερομάρκους των Θεών, Επισκόπου Κύρου, ο οποίος έζησε 7 πρώτα αποστολικά χρόνια και επιβεβαίωσε τη ζωή του, τη μαρτυρία της πίστεώς του και την αγάπη του και τον Χριστό και το ίδιο του το αίμα. Σήμερα λοιπόν, όπως θα χρησιάζεσαι από το καλοκαίρι, εδώ ήρθαμε και συναντήσαμε μια ωραία χειμωνιάτικη ημέρα, καλοκαιρινή χειμωνιάτικη ημέρα. Κατά πράσινη αίρεσα, προηγουμένη, γεμάτη από τις άλμες του Πνεύματος και τις καρές και τις ευλογίες του Θεού, αναμένει να έρθει το καλοκαίρι. Θέλω λοιπόν να σας ευχηθώ να έχετε καλό καλοκαίρι όλοι, να έχετε υγεία, οι άνθρωποι στον τόπο να έχουν δύναμη, να εκτελέσουν έργα καλά και προηγουμένα για την περιοχή της πατρίδος μας. Ο Δεσπότης ο καλός να έχει χρόνους πολλούς και υγιεινούς και προηγουμένους να σας διαμειμένει με την αγάπη, με την ευλάβεια, με το ήθος, το καταχητικό λόγο και τη λειτουργική συνείδηση. Τα ρίσματα από το διακρίνουν και το κάνουν να είναι ανάμεσα στους αδελφούς του, αγαπητός και ξεχωριστός. Ο πατήρ Αθανάσιος θα συνεχίσει εδώ την καλή διακονία του και θα συνεχίσει το έργο του εξοραϊσμού του Ιερού αυτού του Ναού. Και όλοι εσείς να έχετε την ευλογία του Θεού, την ευλογία του Αγίου των Ορθέων, των Αγίων Αποστόλων και πάντα να μας αξιώνει χάρη του Θεού αυτή την ημέρα να συναντώνουμε εδώ και να ανανεώνουμε τον δεσμό της αγάπης του Χριστού που ήδη έχει σφυριλαμηθεί στις καρδιές μας. Και πάντοτε επιμένω και λέω ότι σας αναμένουμε στα νησιά μας. Θα κάνετε μια ωραία αποδημία να έρθετε, να σας φιλοξενήσουμε και εμείς. Να δείτε τη Σύρα, τη Δερβούπολη, μια ιστορική πόλη, ωραία ιστορικά κτίρια με περικαλείς ναούς. Να πάμε στην γειτονική Τίνο, να προσκυνήσετε την Πανεγύρια μας. Και να επισκεφτείτε και την Τίνο, το μοναστήρι μας είναι το ηγούμενο του πατήρ Αλέξιος, να βρίσκεται την καλοσύνη να έρθει. Ένα μοναστήρι το οποίο είναι ένα στολί που πράγματι για αυτό το μικρό και περιάμενο στο νησί του Αιγαίου Πελάγους. Σας έχουμε φέρει λοιπόν μικρά δώρα να σας μοιράσουμε και στα παιδιά λίγα παιχνίδια ο πατήρ Αλέξιος τον έλαβε αυτή τη διαβολία και θέλω να σας παρακαλέσω να έρθετε και να προσέξετε